αυτών των νομοθετημάτων. Ενώ τους 53 έγινε πολύ κουβέντα γι' αυτό, ότι έχουν εγείρει ενστάσεις προς τα που θα πρέπει να κινηθεί το κόμμα σας. Εκεί δεν θα χρειαστείτε την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία για να περάσουν αυτοί. Να μην πάλι θα αποταθείτε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι σε εσάς είναι η μπήλια του να ρίξετε ή να μην ρίξετε. Είχα την ευκαιρία όταν συναντηθήκαμε και λίγο πριν την κάλπη, κυρία Χούκλη, στο Δελτίο, να σας πω ότι όλοι οι υποψήφοι βουλευτές έχουν δεσμευτεί από τη συμφωνία. Είναι σαφές αυτό. Και θα σας έλεγα κιόλας ότι ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη μάχη για να αποφευχθούν τα χειρότερα και έφερε και αυτό, συνέβαλε αποφασιστικά στο να φτάσουμε στην περίοδο ηρεμίας που όλοι επιζητούσαμε. Δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα κανένα. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει, και εμείς αυτό θα θέλαμε, να προκύψει από την κάλπη μια πλειοψηφία η οποία στα κρίσιμα θέματα, τα οποία μετά από μάχη μείναν ανοιχτά στη διαπραγμάτευση, θα πάρει τέτοιες θέσεις και θα βάλει τέτοιες προτεραιότητες που να προστατεύσουν την κοινωνία. Παράδειγμα, είναι ανοιχτό το θέμα των εργασιακών σχέσεων. Ναι. Προσέξτε να δείτε. Με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε μια σαφή ιδεολογική διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία, υπογεγραμμένο, εφαρμοσμένο από τα προηγούμενα προγράμματα, λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και πρέπει να απελευθερωθούν οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Εμείς θέλουμε μια πλειοψηφία η οποία να δουλέψει, να διαπραγματευτεί και να τεκμηριώσει λύσεις στην άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι ανάγκη της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Αυτή είναι η άποψή μας. Είναι 30%, 25% η ανεργία. Δεν θα βοηθήσει κανέναν. Στην ουσία τη συζήτηση νομίζω ότι εξαντλήσαμε προεκλογικά, γιατί όχι, ξέρετε, να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο δεν έχει καμία σημασία. Είναι καλό όμως, είναι καλό να σας πω, γιατί διότι συζητάμε τα θέματα των συνεργασιών ερήμην της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Επικαλύπτεται η ουσία της συζήτησης από την αριθμητική των συσχετισμών, ναι, και δεν συζητάμε για τις κρίσιμες εμπλοκές. Οι εργασιακές σχέσεις είναι κάποιες οι οποίες θα πρέπει να διαπραγματευτείτε όμως με τους εταίρους. Όχι όμως εκτός συμφωνίας. Εδώ στο θα ήθελα όμως, να. Ακούστε με λίγο. Στο ασφαλιστικό υπάρχει. Όχι, τίθεται. Τίθεται το θέμα των ισοδυνάμων στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Στα επικουρικά ταμεία. Η οποία ρήτρα μηδενικού ελλείμματος είχε υπογραφεί και μας πίεζε και η τότε αντιπολίτευση να συνενέσουμε. Και στην τελευταία πρόταση των θεσμών. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο. Ένα ερώτημα είναι, κύριε Παπά, ότι θα καθίσετε να κάνετε διαπραγμάτευση με τους εταίρους και δανειστές, τη σκληρότερη τυχή της διαπραγμάτευσης, και γιατί να μην καθίσετε πια με τον κυβερνητικό σας εταίρο, δηλαδή αν θα ήταν η Νέα Δημοκρατία, να κάνετε αυτή τη συζήτηση και να βρείτε ένα κοινό τόπο, ώστε πιο ισχυρά να πάτε λοιπόν στους άλλους. Ακούστε να δείτε. Και είστε και ευχαριστημένος, κύριε Παπά. Δηλαδή, η ομαλότητα επιτάσσει η χώρα να έχει κυβέρνηση και δημοκρατική αντιπολίτευση. Λοιπόν, νομίζω ας δούμε τα αποτελέσματα και ας διερωτηθούμε. Ωραία. Και δύο βήματα. Μετά το τελευταίο, θα συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα για να καταλήξετε στο ζήτημα των συνεργασιών, διότι ο κύριος Τσακαλώτος και οι 53 αυτό έχουν ζητήσει. Έτσι κι αλλιώς πάντα οι κρίσιμες αποφάσεις παίρνονται με συλλογικό τρόπο. Να πάμε λίγο στη λαϊκή ενότητα. Πάμε στην κυρία Χρυσοβελώνη που περιμένει.